Ο Καποδίστριας ήταν αναμφίβολα ο πιο σημαντικός Έλληνας της εποχής του. Πίστηκε για την ανάγκη στήριξης από την Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση της Ελλάδας, όταν υπηρετούσε ως γραμματέας της υπορωσική και οθωμανική προστασία Ιωνίου Πολιτείας το διάστημα 1803-1806. Όταν το 1807 η Ιόνιος Πολιτεία περιήλθε στη Γαλλία, ο Καποδίστριας εντάχθηκε στην ρωσική διπλωματική υπηρεσία. Τον Οκτώβριο του 1814 τοποθετήθηκε στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης. Καθώς το 1814-15 εξελισσόταν το συνέδριο της Βιέννης, ο Καποδίστριας έβλεπε με αρνητική διάθεση τη ροπή αποκατάστασης του παλαιού καθεστώτος. Θεωρούσε την αυστριακή πολιτική αρνητική για τις εθνικές βλέψεις των Ελλήνων και άλλων. Το Σεπτέμβριο του 1815 ο Καποδίστριας επρόκειτο να διοριστεί από τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Πρώτο γραμματέας του κράτους, δηλαδή υπουργός για τις εξωτερικές υποθέσεις. Ο Καποδίστριας δεν ήταν φιλελεύθερος ή πολύ περισσότερο ριζοσπάστης. Συνειδητοποιούσε όμως ότι οι αλλαγές που είχε επιφέρει η Γαλλική Επανάσταση ήταν μη αναστρέψιμες. Πολιτιακό του πρότυπο ήταν η φωτισμένη δεσποτεία. Μια ισχυρή μοναρχία που θα επιτύγχανε καλή διακυβέρνηση και θα διαιώνιζε την κυριαρχία της αριστοκρατίας, εφόσον η τελευταία θα ενσωμάτωνε στο πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς τα ανώτερα αστικά στρώματα. Οι απόψεις του για το ελληνικό ζήτημα κωδικοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα υπόμνημά του τον Οκτώβριο του 1811. Οι Έλληνες, σημείωνε, διατηρούσαν τη θρησκεία, τη γλώσσα και τα έθιμά τους και διήνυαν μια περίοδο πνευματικής και εκπαιδευτικής αναγέννησης. Η λειτουργία σχολείων και τυπογραφείων και η γενικότερη αύξηση των μορφωμένων ανθρώπων ήταν εξελίξεις που οφείλονταν κατά βάση σε δύο γεγονότα. Πρώτα, στον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο του 1768-1774 και στη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή του 1774 και εν συνεχεία στην Γαλλική Επανάσταση. Στα μορφωμένα στρώματα της κοινωνίας επικρατούσε πλέον η άποψη ότι η κατάσταση των Ελλήνων έπρεπε να αλλάξει. Διέκρινε τέσσερις τάξεις στην ελληνική κοινωνία. Τους ιδιοκτήτες γης και ευγενείς, τους εμπόρους και ναυτικούς, τους εργάτες και αυτούς που γνώριζαν μόνο το στρατιωτικό επάγγελμα και τους κληρικούς και λογίους. Επισήμενε όμως ότι κατά βάση οι Έλληνες κτηματίες διέθεταν μικρούς κλήρους. Ως ευγενής θεωρούσε τους φαναριώτες. Στην έκθεσή του απέδιδε σημασία στην ανάπτυξη της εμπορικής τάξης και υπολόγιζε τους ενόπλους σε 100.000. Σημαντικότερη και πιο ενεργή κοινωνική δύναμη θεωρούσε τους λογίους από κοινού με τους κληρικούς. Στην πραγματικότητα δεν διαχώριζε τις δύο κατηγορίες, ενώ διατηρούσε αμφιβολίες για την ισχύ του εθνικού αισθήματος των εμπόρων. Από διεθνή άποψη πίστευε ότι ο βασικός παράγοντας για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος ήταν οι μεγάλες δυνάμεις και ιδίως η Ρωσία. Από την ανάλυση του έλειπε η ιδέα ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν δια των όπλων την ανεξαρτησία τους. Αυτό που προείχε ήταν η ηθική τελείωσή τους μέσω της παιδείας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε η θεία πρόνοια. Σκέψη που ήταν ένδειξη της θρησκευτικότητάς του, αλλά είχε προφανώς και την έννοια της έλευσης κατάλληλης συγκυρίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτή τη διαδικασία τελείωσης, που σήμαινε μεταξύ άλλων την ανάδειξη ηγετικής ομάδας στην οποία οι Έλληνες θα μάθαιναν να εμπιστεύονται, καθοριστικό ρόλο θα έπαιζε η Εκκλησία. Αυτό που επίσης διακρινόταν στη σκέψη του Καποδίστρια σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος ήταν η δυσπιστία του για τις βρετανικές προθέσεις. Έξυπνος. Σε σημαντικό βαθμό αυτό προέκυπτε από την καταγωγή του και την κατάληψη των Ιωνίων νήσων από τη Βρετανία το 1814. Ήδη το 1815 στο πλαίσιο του συνεδρίου της Βιέννης επρόκειτο να προτείνει στον Αλέξανδρο την εκδήλωση του ενεργού ενδιαφέροντος της Ρωσίας για την Επτάνησο. Ο αυτοκράτορας δεν αποδέχτηκε την εισήγησή του παρατηρώντας ότι η Βρετανία είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί και δεν επρόκειτο να συνενέσει στην αποχώρησή της. Εκδήλωση ρωσικού ενδιαφέροντος, πρόσθεται, θα σήμαινε την αναβίωση παλαιών αντιθέσεων, που θα καθιστούσε πολύπλοκη την κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στο σύνολό της.
Την ίδια στάση έναντι της Βρετανικής πολιτικής θα επιδείκνυε ο Καποδίστριας σε συνομιλίες του με Βρετανούς υπευθύνους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 1819. Προειδοποιούσε ότι η παραχώρηση της Πάργας από τους Βρετανούς στον Αλή Πασά, αντί να διευκολύνει τις σχέσεις της Βρετανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα τις καθιστούσε δυσχερέστερες, διότι θα προκαλούσε αντιδράσεις των σουλιωτών στην Ήπειρο και ενδεχομένως αναταραχή σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Ήταν ιδιαίτερα οξύς για τους στόχους της Βρετανικής πολιτικής, την οποία περιέγραψε ως αποσκοπούσα στην άμβληση της ελληνικής ταυτότητας των Επτανησίων και ιδίως έναντι του ΙΠΑ του αρμοστή Τόμας Μέτλαντ, τον οποίο επέκρινε για τη συμπεριφορά του έναντι των Επτανησίων. Πέραν της Επτανήσου, ο Καποδίστριας εισηγούνταν προς τα τέλη του 1815 την υιοθέτηση μιας πολιτικής πυγμής έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αφορμή το γεγονός ότι η πύλη, παρά τις σχετικές προβλέψεις της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1812, είχε διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Γαλλία του Ναπολέοντα. Ο Καποδίστριας επιδίωκε την ανάπτυξη ρωσικού στρατού στα σύνορα με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και εν τέλει την ανεξαρτητοποίηση τους καθώς και της Σερβίας. Η εισήγησή του απορρίφθηκε επίσης από τον Αλέξανδρο, ο οποίος πίστευε ότι η ρήξη με την πύλη θα αποσταθεροποιούσε την υπάρχουσα ισορροπία στην Ευρώπη, ενώ η εμπλοκή σε μια νέα αναμέτρηση θα υπονόμευε το ηθικό του στρατού.